Τουρκία ανάψε το πράσινο φως για το διορισμό της ειδικής απεσταλμένης του Αντώνιον Κουτέρες που θα αναλάβει τη διερεύνηση των προοπτικών επανέναρξης συνομιλιών για το Κυπριακό. Αν και η Λευκοσία δεν έχει ενημερωθεί για την εξέλιξη μέχρι στιγμής, πηγές από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών αναφέρουν στο Alpha News Live πως η Αμερικανίδα Τζέιν Χολούτ αναμένεται να πιάσει δουλειά αρχίζοντας από τη Λευκοσία περί τα τέλη Ιουλίου. Στη συνέχεια αναμένεται να μεταβεί στην Άγκυρα, την Αθήνα και το Λονδίνο. Θεωρείται έμπειρη, δυναμική και κατάλληλη για να σπρώξει τη διαδικασία μπροστά. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς και όλοι και κυρίως και τα Ηνωμένα Έθνη. Να μην είναι μια απλή, αν θέλετε, καταγραφή θέσεων, αλλά να είναι προσπάθεια. Προσπάθεια να φέρουμε τα πράγματα σε εκείνο το σημείο ορίμανσης για τη συνέχιση της διαδικασίας. Στο μεταξύ, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελίζαπεθ Σπέχαρ έχει ζητήσει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο. Κυβερνητική πηγή μας ανέφερε ότι το προεδρικό δεν έχει απαντήσει ακόμη. Ωστόσο, η συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη θα γίνει είτε την Παρασκευή είτε τη Δευτέρα. Στη συνέχεια, η Σπέχαρ θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη και στις 17 Ιουλίου θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφάλειας εν ώψη της ανανέωσης της θητείας της UNFICIP. Ενώ θα συναντηθεί με την Τζέιν Χολούτ για να εξετάσουν πιθανές ημερομηνίες για την επίσκεψή της στην Κύπρο.